Λοιπόν, παρακαλώ, ορίστε, ορίστε κύριε Λαφαζάνη, ορίστε, ορίστε. Γιατί αυτός ο εκνευρισμός, παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο ησυχία. Είναι πρωτοφανές και γελιοποίηση της Βουλής να έρχεται λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τζαμζής τι ρόλο παίζει εδώ πέρα, δεν κατάλαβα. Πηγαίνετε στη Σάμμο. Κάτσε κάτω, μας φωνάρει. Άννα Χαρούτσου. Λοιπόν, εδώ είναι... Λοιπόν, παρακαλώ, ένα λεπτό, όχι περισσότερο. Η χειρότερη γελιοποίηση της Βουλής να έρχεται υπουργός πριν κλείσει η συζήτηση και πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία και να λέει, κάνω δεχτές δύο βουλευτικές τροπολογίες. Αν ήθελε να κάνει κάτι δεκτό από βουλευτικές τροπολογίες, θα έπρεπε να το θέσει εξ αρχής στη συζήτηση από το πρωί, ώστε να το λάβουμε υπόψη μας να τοποθετηθούμε. Εδώ αυτές τις δύο τροπολογίες, τουλάχιστον τη μία, δεν την ξέρουμε καν, διότι κανείς δεν την ανέπτυξε, ούτε καν επιχειρηματολόγησε, ούτε αυτός που την κατέθεσε. Τι είδους τροπολογία είναι αυτή? Μπορούμε να τη μάθουμε? Δεν διανέμεται. Δεν υπάρχει εδώ. Πού θα τη βρούμε εμείς να τοποθετηθούμε? Και επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Έχει διανεμηθεί, έχουν διανεμηθεί όλες οι τροπολογίες, έχουν διανεμηθεί. Όχι, κύριε. Επιτρέπετε αυτές τις διαδικασίες να γίνονται και να είναι σε γνώση σας και να μην διαμαρτύρεστε. Λοιπόν, έχουν διανεμηθεί οι τροπολογίες. Έχουν διανεμηθεί όλες. Αυτά, παρακαλώ, τελειώσατε. Αυτά είναι μεθοδεύσεις. Τελειώσατε. Οι οποίες δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Λοιπόν, κηρύσσετε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνετε. Όχι. Κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνετε προσωπικά όχι μόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά και όποιες άλλες ευθύνες προκύπτουν. Τις αναλαμβάνουμε, εντάξει. Τροπολογίες οι οποίες... Τις αναλαμβάνουμε, είπαμε. Παρανόμως, παρανόμως στη Βουλή. Κηρύσσετε περαιωμένη.